Συνέχεια θα πάμε σε έναν άλλο συγγραφέα, καθώς χθες ο Κύπριος συγγραφέας, φίλος και συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Σταύρος Χριστοδούλου, τιμήθηκε με το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Prize for Literature για το 2020 για το βιβλίο «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός», που έχει αποσπάσει ήδη και το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σχόλιο της Κρητικής Επιτροπής της Κύπρου για το βιβλίο του Σταύρου Χριστοδούλου αναφέρει: «Η δολοφονία ενός διάσημου ζωγράφου στην Αθήνα χρησιμεύει ως μια φαινομενικά απλή αφετηρία του μυθιστορήματος. Καθώς η ιστορία παρακολουθεί τον κύριο πρωταγωνιστή, η αφήγηση επικεντρώνεται σε μια ποικιλία γεωγραφικών τοποθεσιών και ανθρώπινων συνθήκων που οδηγεί σε ένα στοιχείο δελεαστικού κοσμοπολιτισμού, προσδίδοντας το μυθιστόρημα ένα ξεχωριστό εύρος και βάθος στην πλοκή». Και όσο θα πάμε, όσο θα στο κοντρόλ επάνω, αυτό είναι το βιβλίο. Το βιβλίο «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός». Λίγο πριν συνδεθούμε με τον Σταύρο Χριστοδούλου στην οικία του, έτσι να μου επιτρέψει ο ίδιος, δεν τον έχω ζητήσει την άδειά του, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση, ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. «Όταν έφτασε στην οδό Κύπρου, είχε πια σουρουπώσει. Ανέβηκε στον τρίτο και με ανακούφιση διαπίστωσε πως το κλειδί του άνοιγε την πόρτα. Φοβόταν ότι η Ελένη μπορεί να έχει αλλάξει την κλειδαριά. Όλα τα περίμενε πια από την Ελένη. Μια φορά μόνον ήρθε στη φυλακή. Τον κοίταξε με εκείνα τα μεγάλα υγρά της μάτια και του είπε κουρασμένα: καταστράφηκαν όλα. Όση ώρα κράτησε το επισκεπτήριο, κάθονταν αντικριστά, σιωπηλοί. Τίποτα δεν μπορούσε να γεφυρώσει το κενό ανάμεσά τους. Ο Γιάννος ήξερε πως δεν θα ερχόταν ξανά. Όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί δεν το άντεχε. Σ' αγαπώ, της είπε όταν εκείνη μάζεψε την τσάντα της για να φύγει. Έχει καμιά σημασία πια? Δεν ήξερε τι να της απαντήσει. Όταν την γνώρισε και την παρέσυρε στο δρόμο με τα λευκά σπίτια και τις μπουκαμβίλιες, ήταν ένα κοριτσάκι που το πρόσωπό του ακτινοβολούσε αισιοδοξία. Η γυναίκα που στεκόταν απέναντί του όμως δεν έδειχνε άλλο από κούραση». Σταύρο Χριστοδούλου, καλησπέρα. Φίλε Σταύρο. Γεια σου, Ανδρέα. Συγχαρητήρια και δημοσίως και από αέρος για τη βράβευση αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Άντρε. Όπως είπα και χθες, το «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός», αυτό το νουάρ μυθιστόρημα, χθες που ανακοίνωσα τη βράβευσή σου, είπα στον κόσμο που έβλεπε την εκπομπή ότι είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστή, διαβάζεται μονορούφι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το λέω δηλαδή, δεν το είπα τυχαία. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Άλλα διαβάζονται εύκολα, άλλα διαβάζονται δύσκολα. Αλλά το συγκεκριμένο βιβλίο, εγώ το διάβασα, ήθελα να το διαβάσω μέχρι το τέλος. Δηλαδή, από αυτά τα βιβλία που δεν θέλεις να σταματήσεις και να συνεχίσεις αύριο. Θέλεις να το διαβάσεις μέχρι να πας στο τέλος. Χαίρομαι πολύ για αυτό που λες, διότι ξέρεις, αυτό ήταν ένα από τα ζητούμενα. Δηλαδή, ο αναγνώστης να πάρει το βιβλίο στα χέρια του και να το κρατήσει, να τον κρατήσει ο ρυθμός της αφήγησης, της γραφής κλπ. Από εκεί και πέρα, αυτό έχει να κάνει και με το νουάρ, σε ένα βαθμό, διότι το νουάρ είναι μια σφιχτοδεμένη ιστορία, αν θες, με κλειδιά που σε πάει μέχρι το τέλος για να αποκαλυφθεί τελικά ποιος έκανε το έγκλημα. Από εκεί και πέρα, εμένα με ενδιέφερε και το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας ξανά ιδιωτικά. Πέρα από αυτό, από την ιστορία που τρέχει και το πόσο μπορεί να σε κρατάει, να υπάρχει και από κάτω κάτι να σου αφήνει, τέλος πάντων, όλο αυτό. Αυτός ήταν και ο λόγος που το έγραψα το βιβλίο. Και γι' αυτό και λέω συχνά, μάλλον με κάθε ευκαιρία, λέω ότι ξέρεις, η σχέση με τον νουάρ είναι προσχηματική και εννοώ αυτό ακριβώς. Όχι γιατί δεν αγαπώ τον νουάρ, αλλά γιατί ήθελα να έχει κάτι παραπάνω από αυτό. Δηλαδή τη λύση του αστυνομικού μυστηρίου, ας το θέσουμε έτσι. Έτσι, πολύ επιγραμματικά και για τον κόσμο που μας βλέπει και που μπορεί να μην να αγνοεί την ορολογία. Το νουάρ μυθιστόρημα έχει, γιατί πολύ στον περισσότερο κόσμο μπορεί να ακούγεται το film νουάρ, να γνωρίζει την ορολογία για τον κινηματογράφο. Εντάξει, το αντίστοιχο της λογοτεχνίας είναι αστυνομική λογοτεχνία. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη, υποκατηγορίες κλπ. Δεν είναι της χώρας να το αναλύσουμε, αλλά ας πούμε ότι είναι αστυνομική λογοτεχνία. Και σε αυτή την αστυνομική λογοτεχνία χωράνε πάρα πολύ τελικά. Αυτό το βιβλίο λοιπόν εκεί κατατάσσεται, διότι στον πυρήνα του έχει ένα φόνο,
ένας ζωγράφος δολοφονείται στην Αθήνα το 2012. Ο βασικός κατηγορούμενος είναι ένα αγόρι 27 ετών από την Ουγγαρία, πρόσφυγας στην Αθήνα. Λοιπόν, και ένας δημοσιογράφος που το ψάχνει το θέμα σκέφτεται ότι είναι πολύ προφανή όλα αυτά, δηλαδή το ότι ένα αγόρι το οποίο μπλέκεται στο κύκλωμα της ανδρικής πορνείας και ένας ομοφυλόφιλος ζωγράφος, και άρα αυτή είναι η απάντηση, το ξύνει λοιπόν την επιφάνεια και ανακαλύπτει ότι υπάρχουν πολλά άλλα και ενδιαφέροντα, και αυτό που υπάρχει από κάτω είναι η ίδια η Αθήνα, είναι η πολυπλοκότητα της, τα πολλά πρόσωπα αυτής της πόλης. Γιατί και στην Αθήνα έζησες αρκετά χρόνια και επαγγελματικά. Ναι. Και την γνωρίζεις. Στην Αθήνα την αγαπώ. Εντάξει, στην Αθήνα σπούδασα, επέστρεψα κάποια στιγμή, δούλεψα ως δημοσιογράφος για πολλά χρόνια. Κυρίως όμως νομίζω δεν είναι τόσο την έζησα και την ξέρω, εξού και μπορώ να γράφω για αυτήν, αλλά νομίζω περισσότερα είναι μια πόλη, είναι λίγο πατρίδα της καρδιάς μου η Αθήνα, με την έννοια ότι την αγάπησα πάρα πολύ και είναι χαρά μου να γράφω. Μάλλον οι ήρωές μου να κυκλοφορούν, να ζουν, να αναπνέουν σε αυτή. Οι περισσότεροι μένουν σε σπίτια που έζησα εγώ κατά καιρούς. Πρέπει να σου πω. Λοιπόν, ναι. Το «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» είναι το δεύτερο σου βιβλίο. Το πρώτο ήταν το «Χοτέλ». Εγώ δεν ξέρω γιατί θέλω να το προφέρω με την ισπανική προφορά, «Nacional». Αλλά... κανονικά αυτό λέγεται, είναι «Hotel Nacional». Έτσι, κάποιοι το λένε «Hotel National», αλλά εντάξει, εγώ το έγραψα ως «Hotel Nacional». Λοιπόν, και εμένα το μυαλό μου στο Hotel National πήγαινε, δηλαδή με αυτή την προφορά, το οποίο είναι ένα διαφορετικό βιβλίο. Δηλαδή το ένα βιβλίο από το άλλο είναι διαφορετικό. Θα έλεγα ότι το Hotel National έχει έτσι και πικρές αλήθειες, πραγματεύεται και λίγο πιο πολιτικά θέματα, είναι σε άλλο ύφος γραμμένο. Είναι ένα ιστορικό, πολιτικό μυθιστόρημα το National. Και ακριβώς, ναι, πραγματεύεται όλα αυτά που είπες, τις διαψεύσεις της αριστεράς μιας ολόκληρης γενιάς μετά τον εμφύλιο, υπαρκτός σοσιαλισμός, καθεστώς Τσαουσέσκου, ήταν όλα αυτά. Το νουάρ, το δεύτερο βιβλίο, είναι σε τελείως διαφορετικό κλίμα, αν και υπάρχει μια διασύνδεση, ο ήρωας κατάγεται από την Βουδαπέστη. Και εγώ πηγαίνοντας πίσω έχω ένα-δυο ήρωες οι οποίοι μέσα από αυτούς γνωρίζουμε την Ουγγαρία της δεκαετίας του 80. Έτσι προτού πέσει, προτού αλλάξει το καθεστώς. Αυτή η περίοδος συνδέει λιγάκι το National με τον ποτάμο. Ναι, γιατί το National ξεκινάει από το Βουκουρέστι. Λοιπόν, το ένα βιβλίο ξεκινάει στο Βουκουρέστι και το άλλο ξεκινάει στη Βουδαπέστη. Έτσι δεν είναι, περίπου με έναν τρόπο. Έχουνε... Ναι, είναι αυτές οι δύο πόλεις. Κάποιοι τις μπερδεύουν κιόλας. Είναι εντελώς διαφορετικό. Σταύρο, επειδή έχουμε δουλέψει και μαζί, έχουμε συνυπάρξει μαζί, εσύ είσαι ακόμα στο Φιλελεύθερο, έχουμε συνυπάρξει μαζί. Εγώ ξέρω λοιπόν τη σημασία που δίνεις πάρα πολύ στη λεπτομέρεια, το ότι παιδεύεις το κείμενό σου μέχρι και την τελευταία λέξη. Για σένα κάθε λέξη έχει τη σημασία της, πού τοποθετείται και πώς τοποθετείται. Και γι' αυτό θα πω εγώ τώρα προσωπικά προς τα έξω ότι δεν με εξέπληξε στο «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» τη σημασία που δίνεις στην κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Ο διάβολος. ναι, εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και σ' αγαπώ και έχουμε μια σχέση στο Φιλελεύθερο, δουλέψαμε μαζί στα περιοδικά. Εντάξει, είναι... Δεν ξέρω αν λέγεται μονή και επιμονή στη λεπτομέρεια. Εγώ, ξέρεις, πάντοτε είχα μια αγάπη για τη γλώσσα και πρόσεχα πάρα και ακόμη το κάνω. Δηλαδή, ενώ στην μετά περιοδικών εποχή, τώρα γράφω για την εφημερίδα, είναι διαφορετικό, αλλά η γλώσσα για μένα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και το προσέχω πολύ. Και με τους συνεργάτες μου πάντοτε, ξέρεις, έχω αυτή τη... Η λογοτεχνία, πρέπει να σου πω, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη γραφή, είναι άλλος δρόμος. Δεν τον είχα προσχεδιάσει, βρέθηκα εκεί μετά τα 50 και πρέπει να σου πω το απολαμβάνω. Είναι ωραίο ταξίδι, διαφορετικό ταξίδι. Ξέρεις, τώρα που το λες αυτό το μετά τα 50 και επειδή... εντάξει, κοντεύω. καλά. Λοιπόν, εσύ είσαι αιώνιος έφηβος. Ναι, αυτό. Λοιπόν, απλά τώρα ξέρεις τι, με το που είπες αυτό το πράγμα είναι... Η αλήθεια είναι, δεν έχει ηλικία αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις κάποιος ότι πρέπει να φτάσω στη χή ηλικία για να ξεκινήσω να γράψω ένα βιβλίο. Νομίζω ότι όχι, είναι δεν ανεξάρτητο έχει. Αυτό. Απλώς να σου πω κάτι.
Εντάξει, πρέπει, είναι και αυτό με την τεχνολογία που δεν το έχω. Ελπίζω ναι. ότι ξέρεις, ακούγουμε καλά. Μια χαρά, ακούγεσαι πεντακάθαρα. Προσπαθώ να. Ναι. Δεν είναι το δυνατό σημείο της γενιάς μου. Εν πάση περιπτώσει, κοίτα. Σαφέστατα δεν έχει ηλικία. Έτσι. Απ' την άλλη, σκέψου το εξής. Όταν μετά τα 50, και αφού πλέον έχεις κάνει μια καριέρα και αισθάνεσαι ασφαλής εκεί που είσαι, λοιπόν, ξεκινάς κάτι καινούριο, αισθάνεσαι πάρα πολύ ευάλωτος. Και το ταξίδι αυτό πρέπει να σου πω ότι έχει και απογοητεύσεις, τρως και χαστούκια. Εγώ όταν, για να βγάλω το National, χτύπησα πολλές πόρτες για να με δεχτεί ένας εκδοτικός οίκος. Στο πρώτο βιβλίο ήταν ο εκδοτικός οίκος Καλέντης, στο δεύτερο ο Καστανιώτης. Άρα θέλει λίγο και καιρό στο μάχη, δηλαδή να μην απογοητεύεσαι. Εδώ βοηθάνε και τα βραβεία, πρέπει να σου πω. Τα βραβεία είναι μια μεγάλη ενθάρρυνση. Εγώ γενικά δεν έχω παράπονο, ήμουν τυχερός. Είχα και μια εξαιρετική επιμελήτρια από την αρχή, θα το πω εδώ, επειδή την αγαπώ πολύ, την Πόπτη μου Παγιατζή, και αισθάνομαι ότι μαζί κάνουμε, είναι η πιο στενή μου συνεργάτη στα βιβλία. Έχω ένα πολύ καλό εκδότη, άρα πλέον αισθάνομαι ασφαλεία και νιώθω ότι είμαι σε αυτόν τον δρόμο που θέλω να είμαι, δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικίας, και δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει αυτό, αλλά σίγουρα θέλω να είμαι εκεί. Ναι, αυτό το βραβείο για το «Τη μέρα πάγωσε ο ποταμός» δίνει μια. Δεν είναι σίγουρο πολλές φορές. Έχω διαβάσει αρκετά και γιατί δεν βραβεύτηκαν σε 12 χώρες λογοτέχνες, συγγραφείς. Αυτό το βραβείο δίνει μια όθηση, αν θέλεις, στο να μεταφραστεί το βιβλίο αυτό σε άλλες γλώσσες, έτσι δεν είναι? Ναι. Να ανοίξει λίγο. Δεν είναι βέβαιο ότι το θα οποίο δεν είναι και βέβαιο, αυτό ναι. Αυτό που είπες, σωστή, δίνει αυτή την όθηση, την ευκαιρία, αν θες, το να φτάσει το βιβλίο σε εκδότες, σε άλλες χώρες, το να το προσέξουν. Εντάξει, είναι μεγάλο διαβατήριο αυτό το βραβείο για τις μεταφράσεις. Από εκεί και πέρα το κάθε βιβλίο έχει το δικό του, ξέρεις, κάνει το δικό του ταξίδι, έχει τη δική του πορεία. Ελπίζω ότι για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρεις, το να καταφέρει να μεταφραστεί το βιβλίο είναι μεγάλη υπόθεση. Και θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει με κάποιο τρόπο. Σίγουρα είναι και χαρά, βέβαια, Σταύρο μου, το να ένα βραβείο. Δηλαδή, χθες το μεσημέρι, όταν ανακοινώθηκε η βράβευση, νομίζω ότι όπως χαρήκαμε εμείς, οι φίλοι που σε ξέρουμε. Βέβαια, ναι. Νομίζω χάρηκες και εσύ. Είναι κυρίως χαρά. Ξέρεις αυτά που λέμε. Εντάξει, είναι πολύ τιμητικό, βέβαια, αλλά είναι κυρίως χαρά. Δηλαδή, θα ήταν και μίζερο να μην ήταν χαρά. Έτσι, δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία. Ειδικά αυτή την εποχή, ξέρεις, που τα πράγματα δεν είναι και εύκολα. Δηλαδή, ζούμε όλοι μέσα σε μια περίεργη συνθήκη και σε μια δυσκολία με τις δουλειές. Λοιπόν, οπότε το βραβείο ήρθε σε. Το timing ήταν εξαιρετικό. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Ξέρω ότι είσαι σε μια διαδικασία που γράφεις το τρίτο βιβλίο. Ναι, και έχω προχωρήσει κιόλας πολύ. Η καραντίνα, πρέπει να σου πω, ότι βοήθησε. Εντάξει, είμαι στη δεύτερη γραφή, έχω προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι μια τελείως άλλη ιστορία. Πιο πολύ το δεύτερο έχει σχέση με το πρώτο, με την έννοια ότι θα έλεγα ότι είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι νουά. Okay. Αλλά ναι, είναι μια ιστορία κυπριακή, το τρίτο βιβλίο. Και μεγάλο στοίχημα για μένα, διότι μυθοπλασία κάνω, ξέρεις, το να βρει αναγνώστες στην Ελλάδα που να τους αφορά αυτό το πράγμα. Δηλαδή να καταλάβουν τι περίπου συνέβη και σε αυτόν τον τόπο και το πώς στραπατσαρίστηκαν τις ζωές μας τα τελευταία 50 χρόνια. Λογοτεχνικά τώρα, Σταύρο μου, επειδή αυτή η γενιά, η νέα γενιά, δεν έχει ζήσει έναν πόλεμο. Αλλά έχει ζήσει οικονομική κρίση, έχει ζήσει κρίση αξιών, έχει ζήσει κλιματική κρίση, την κρίση αυτή της πανδημίας. Λογοτεχνικά πώς μπορεί οι παλιότερες γενιές, το αντιμετωπίσαν με άλλο τρόπο. Αυτή πώς θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, νομίζεις, μέσω της διεξόδου της λογοτεχνίας? Εννοείς αν θα αποτυπωθεί ναι, όλο αυτό που ζούμε στη λογοτεχνία? Το θεωρώ νομοτέλεια, δηλαδή οπωσδήποτε θα αποτυπωθεί. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι αυτά τα πράγματα γίνονται με βιασύνη, ούτε δηλαδή θα εκπλαγώ αν ξαφνικά δω τώρα κάτι να γράφεται για αυτό που συμβαίνει τώρα. Χρειάζεται μια απόσταση, έτσι, από τα πράγματα για να το επεξεργαστούμε μέσα μας, να καταλάβουμε τι σημαίνει όλο αυτό. Αλλά όλες αυτές οι κρίσεις,
αυτό που ζούμε από το 8, η τεράστια η παγκόσμια οικονομική κρίση, όλο αυτό που συμβαίνει με την Ευρώπη, τώρα με την πανδημία, όλο αυτό το κλείσιμο που ήταν και κλείσιμο μέσα μας, είναι σίγουρο ότι θα επηρεάζει όλους, επηρεάζει σαφέστατα και τους πιο νέους. Αυτός είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος της γενιάς τους, δηλαδή είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και αυτό θα αποτυπωθεί και στην τέχνη. Σίγουρα θα αποτυπωθεί στην τέχνη και στη λογοτεχνία. Σίγουρα. Μιλούσα προηγουμένως και με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, αλλά θέλω να βάλω ένα άλλο παράγοντα. Διάβαζα πριν 2-3 μέρες ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν υπάρχουν στοιχεία για το τι έγινε στην Κύπρο, αλλά στην Ελλάδα αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις βιβλίων. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτό το που διαπιστώναμε τα τελευταία χρόνια και στην Κύπρο, αλλά νομίζω ότι ήταν και στην Ελλάδα, ότι λέγαμε τα τελευταία χρόνια ότι ο κόσμος δεν διαβάζει. Σταμάτησε να διαβάζει ή δεν διαβάζει όπως διάβαζαν οι παλαιότεροι. Αλλά βλέποντας τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα με την αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων βιβλίων, γιατί ήταν κλειστά και τα βιβλιοπωλεία, αυτό νομίζεις ότι είναι αισιόδοξο για το μέλλον ή θα επιστρέψουμε στην προ-κορονοϊού εποχή? Δηλαδή αυτοί που τους άρεσε το διάβασμα θα συνεχίζουν να διαβάζουν ή ήρθαν καινούργιοι αναγνώστες μέσα? Έτσι να το πούμε αυτή τη φράση. Να πούμε όμως κάτι, ξέρεις, σε σχέση με το δεν διαβάζουν. Αυτό είναι μια συζήτηση. Τι σημαίνει δεν? Εγώ νομίζω διαβάζουν και διαβάζουν πολύ, αλλά δεν διαβάζουν ενδεχομένως αυτά που θα θέλαμε. Δηλαδή, ας πούμε, η γενιά των γονιών μας διάβαζε βιβλία. Η γενιά η δική μου, ξέρεις, τα παιδιά της δεκαετίας του 90, όχι παιδιά, εν πάση περιπτώσει αυτοί που ζήσαμε το πάρτι της δεκαετίας του 90, εκεί διάβαζαμε πάρα πολλά περιοδικά. Πάρα πολλά περιοδικά, τα οποία τώρα πια εξαφανίστηκαν τα περισσότερα από το χάρτη. Πριν ήταν οι εφημερίδες. Η λογοτεχνία υπήρχε βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το e-books, τα e-books είναι το νέο, είναι το καινούργιο, θέλω να ελπίζω είναι το μέλλον και μακάρι να αναζητήσουν τη λογοτεχνία. Είναι θέμα καθαρά φόρμας, οπότε μακάρι και οι νέοι άνθρωποι αυτός να είναι ένας τρόπος για να διαβάσουν. Αλλά η αίσθηση δική μου είναι ότι το κοινό που αγαπά τη λογοτεχνία δεν θα μεγαλώσει και ελπίζω ότι δεν θα μικρύνει κιόλας μέσα από όλο αυτό. Περίπου είναι ένα ποσοστό του κόσμου το οποίο ενδιαφέρεται και θα συνεχίσει. Θέλω να ελπίζω ότι θα επιστρέψω στα βιβλιοπωλεία. Είναι ωραίος χώρος στα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή είναι ωραίο, ξέρεις, και δεν ξέρω αν τώρα ακούμε πολύ μεγάλος, αλλά είναι ωραίο το να είναι στον πάγκο τα βιβλία, να τα παίρνεις, να τα παίρνεις. Μα είναι μυρωδιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το ότι ανοίξεις το βιβλίο, ξέρεις, όσο και κάνεις εδώ, κάπως, αλλά είναι άλλο πράγμα, εντελώς. Πολύ διαφορετικό. Απ' την άλλη και τα e-books μια χαρά, έτσι. Δηλαδή είναι σημασία και το τι διαβάζεις, όχι το αν είναι σε χαρτί, σε tablet. Αυτό είναι σίγουρα το διαφορετικό. Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία ότι σε έχω έτσι εδώ στην τηλεόραση τώρα, Σταύρο, και να εκμεταλλευτώ την άλλη στην ιδιότητα, αυτή του δημοσιογράφου, με την έννοια πια ότι με τις στήλες σου στην εφημερίδα, τις χαμηλές πτήσεις, το επιπροσωπικού, παλαιότερα στο Feel Good, τώρα Φιλελεύθερα, δίνεις με το δικό σου στίγμα, με το δικό σου τρόπο γραφής, όλα όσα συμβαίνουν. Είσαι αισιόδοξος, λοιπόν, για το μέλλον. Με αυτή την πλευρά, λοιπόν. Εντάξει, κοίτα, όποιος με διαβάζει, ξέρει, εγώ επειδή πάντοτε πάταγα σε δύο μάρκες, όπως ξέρεις, δηλαδή και στην εφημερίδα, έχω μια στήλη πολιτικής άποψης, η οποία είναι πολύ πιο συγκροτημένη κλπ. Και έχω και την άλλη στήλη, η οποία είναι πιο χρονογραφηματική και με χιούμορ κλπ. Το χιούμορ χρειάζεται και χρειάζεται να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Παρόλα αυτά, θα ήμουν ψεύτης, σου έλεγα ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι έρχονται δύσκολες μέρες, σε πολλά επίπεδα δύσκολες, και στις δουλειές, στην οικονομία. Βγαίνουμε τώρα από τα σπίτια, επιτέλους, την Πέμπτη, ξέρεις, σταματούμε να στέλνουμε το SMS, αλλά την ίδια ώρα μπαίνουμε σε ένα περίεργο τούνελ. Και υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Απ' την άλλη, δεν θα τα βάλουμε και κάτω. Δηλαδή, ξέρεις, αποδειχτήκαμε ότι είμαστε survivors. Είναι η δεύτερη αγγλική λέξη που χρησιμοποιώ. Μετά το timing, αλλά αποδείξαμε ότι. Είναι η θητεία στα περιοδικά, ξέρεις αυτό. Λοιπόν, αποδείξαμε ότι αντέχουμε και πρέπει να το αντέξουμε. Και να βλέπουμε λίγο τα πράγματα αισιόδοξα. Αλλά δυστυχώς τα σημάδια δεν είναι ευγιώνα.
από όλα αυτά, επειδή είπες προηγουμένως και το ότι πατάς σε βάρκες, το χρονογράφημα, ας πούμε, χαμηλές πτήσεις, είναι ένα χρονογράφημα, είναι ένα άλλο είδος γραφής. Το οποίο νομίζω ότι και εκείνο, ίσως με έναν τρόπο, μπορεί να γίνει ένα ολόκληρο, ενώνοντας τις ιστορίες, να εξελιχθεί και θα μπορούσε να είναι. Εγώ, ξέρεις, βέβαια, το γράφω κάθε εβδομάδα, σχολιάζω την πολιτική επικαιρότητα μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες που έφτιαξα. Και έχει πλάκα και το χαίρομαι. Θέλει πολλή δουλειά για να γίνει αυτό βιβλίο. Διότι, ξέρεις, τα πράγματα που σχολιάζω είναι πράγματα που γεννιούνται και πεθαίνουν μέσα στην εβδομάδα. Και επειδή έχω τα βιβλία και τα βιβλία είναι πολύ ο κόπος και πολλές οι ώρες και πολλή αφοσίωση, λέω άστο πιο κάτω. Αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτό με τις χαμηλές και με τους χαρακτήρες που έστησα, που έφτιαξα και σχολιάζουν, ξέρεις, αυτές τις κυρίες της αστικής Λευκωσίας κλπ. Εμένα μου αρέσει, είναι κάτι που χαίρομαι να το κάνω. Και είναι ένας άλλος εαυτός μέσα στην εφημερίδα, δηλαδή σου είπα, είναι το επιπροσωπικού, είναι τα σχόλια και είναι και αυτό. Οπότε αυτό είναι η παρουσία η δική μου στα δημοσιογραφικά πράγματα πια. Θα μεταφέρω ερώτηση της παραγωγού μου και της σκηνοθέτης μου, της Αλεξίας Μουταφίδου, αν οι χαρακτήρες στις χαμηλές πτήσεις είναι εμπνεύστηκες από υπαρκτά πρόσωπα ή από καταστάσεις της αστικής Λευκωσίας. Από καταστάσεις. Κοίταξε, δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι πολλά τα πρόσωπα. Πολλές φορές με ρωτάνε, ξέρεις, μήπως είναι αυτοί, διότι είναι κάποιες περσόνες της Λευκωσίας. Δεν είναι ακριβώς αυτοί και αυτοί, αλλά είναι κάποια στοιχεία και από την Αθήνα που έζησα. Κάποιες φιγούρες έτσι. Εγώ, ξέρεις, πάντοτε έκλεβα πάρα πολύ. Δηλαδή, η παρατήρηση ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό πράγμα για μένα όλα αυτά. Δηλαδή, ξέρεις, κάθομαι κάπου και βλέπω κινήσεις, συμπεριφορές. Και αυτά μπαίνουν μετά στα κείμενα, στα βιβλία, στους χαρακτήρες. Όλα. Έτσι και οι χαμηλές, λοιπόν. Το «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» θα το βλέπεις να γίνεται, ας πούμε, ένα θεατρικό? Θεατρικό όχι. Ναι. Είναι πολύ σύνθετο για θεατρικό, αλλά σειρά. Θα το βλέπα να γινόταν ταινία ή μίνι σειρά, με την έννοια ότι μου έχουν πει και έχει γραφτεί κιόλας ότι και αυτό και το πρώτο βιβλίο έχει ένα κινηματογραφικό τέμπο, αν θες, ο τρόπος που η ιστορία, παρόλο που υπάρχουν όλα αυτά τα μπροστά πίσω και εντάξει, αλλά το σενάριο είναι μια άλλη ιστορία. Όμως θα μπορούσε αυτή η ιστορία να γίνει σενάριο. Αλλά όχι θέατρο. Το θέατρο νομίζω είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός, λοιπόν, του Σταύρου Χριστοδούλου, μπορείτε να το προμηθευτείτε και ηλεκτρονικά. Υπάρχουν παραγγελίες, μπορείτε να κάνετε. Και περιμένετε μόλις ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας το είπα και χθες, να το επαναλάβω και σήμερα. Έχουν ανοίξει τα βιβλιοπωλεία. Έχουν ανοίξει. Ωραία. Αν στα εμπορικά κέντρα δεν έχουν ανοίξει. Λοιπόν, μπορείτε να προμηθευτείτε. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, σας είπα, διαβάζετε απνευστή. Το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Σταύρο μου, χάρηκα πολύ που σε είδα έστω και διαδικτυακά. Και εγώ, ήταν μεγάλη χαρά μου και είναι χαρά μου όποτε μιλάμε. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια με την εκπομπή, τώρα που μπαίνουμε σε ρυθμούς σιγά-σιγά ξανά κανονικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Και περιμένουμε το τρίτο βιβλίο. Ας καλά, Άντρε. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.